σας! Και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτό εδώ του καναλιού. Είμαι η Μέρη. Σκέφτηκα ότι κάποιες φορές, δηλαδή ποτέ δεν λέω ότι είμαι η Μέρη, ενώ θα ήμουν να το λέω γιατί κανένας δεν υποχρεωμένος να το ξέρει. Οπότε είμαι η Μέρη και σήμερα σε αυτό το βίντεο θα σας μιλήσω για τα πρώτα μου αγαπημένα αυτού του χρόνου, του 2017, και είναι τα αγαπημένα του Ιανουαρίου. Τα αγαπημένα με τον τρόπο που συνηθίζω να τα κάνω εγώ. Δηλαδή θα σας πω για βιβλίο αγαπημένα, για παράσταση, για ταινία, για φαγητό, για YouTuber. Και στο τέλος, αν είσαστε άνθρωποι που σας αρέσουν τα προϊόντα, θα σας πω και 2-3 πράγματα σε σχέση με προϊόντα. Γενικά νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος το κάνει καλύτερα από μένα αυτό όλο το πράγμα με τα προϊόντα. Γι' αυτό λέω να το αφήσω για στο τέλος, επειδή κάποιοι από εσάς μου το ζητάτε κιόλας. Οπότε, you got it! Αυτό θα δούμε. Θα ξεκινήσω με το New Year's Resolution που ήταν να διαβάζω ένα βιβλίο το μήνα. Σας είχα δείξει τότε σε εκείνο το βίντεο ότι έλεγα να ξεκινήσω με Αύγουστο Κορτό, αλλά τελικά δεν πήγα εκεί. Θα είναι το βιβλίο για τον μήνα Φεβρουάριο, πιστεύω. Πήγα σε αυτό το βιβλίο. Η τέχνη της ζωής. Είναι του Κρισναμούρτη. Είναι δώρο που μου έκανε ο μπαμπάς μου στα γενέθλιά μου φέτος. Ο Κρισναμούρτη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, θεωρείται από τους τελευταίους φιλοσόφους που ήρθαν σε αυτόν τον κόσμο. Ο ίδιος δεν ενστερνίζεται κανέναν από αυτούς τους τίτλους. Είναι ένας σοφός που θεωρεί ότι πρέπει να πορευόμαστε μαζί στη ζωή, κανένας δεν είναι πιο ικανός από τον άλλον. Λέει πολύ ωραία πράγματα για τη φιλοσοφία του και για τον τρόπο που βλέπει εκείνος την ζωή έτσι όπως εξελίσσεται. Αξίζει τον κόπο να το διαβάσετε πάρα πολύ. Είναι από αυτά τα βιβλία που αν σου κάνουν κλικ μέσα σου μπορεί κάτι να αλλάξει κανονικά στη ζωή σου. Εγώ το διαβάζω πολύ προσεκτικά, σημειώνω, υπογραμμίζω, κρατάω σημειώσεις στο πλάι, κανονικά σαν να είναι να το δώσω για μάθημα, αλλά έχει πολύ ουσιαστικά μηνύματα που με μια πρώτη ανάγνωση λίγο ίσως και δεν τα καταλαβαίνω τόσο καλά και πρέπει να επιστρέψω σε αυτά. Είναι από αυτά τα βιβλία που μπορούν να σου αλλάξουν τη ζωή και να είναι πολύ ουσιαστικά. Αγαπημένη ταινία, το La La Land. Ξέρω ότι έχετε ακούσει πάρα πολλά πράγματα για το La La Land και κάποιοι από εσάς μπορεί να εκνευρίζεστε όταν μια ταινία παίρνει τόσο πολύ hype. Okay, μαζί σας. Αλλά αν είσαστε σε μια ρομαντική διάθεση, έχετε αγαπήσει τις παλιές ταινίες του Δαλιανίδη, σας αρέσει εκεί στα ξεκάθοτα μια ταινία να έχει λίγο χορό και λίγο τραγούδι που δεν μπορείς να το δικαιολογήσεις απαραίτητος και έχει και ένα twist στο τέλος που δεν την αφήνει να είναι γλυκανάλατη. Αν σας αρέσουν όλα αυτά και η ωραία μουσική και τα χορευτικά και αυτή η παλιά αίσθηση του παλιού Hollywood, να πάτε να τη δείτε. 14 υποψηφιότητες έχει για τα Oscar, κάτι στο καλό θα σημαίνει αυτό. Και αφού μιλάω για Oscar, αν δεν έχετε δει ακόμα το Lobster του Λάνθιμου μου, δείτε το, γιατί είμαστε υποψήφιοι ως Έλληνες. Εντάξει. Αγαπημένη θεατρική παράσταση, από αυτές που πρόλαβα να δω μέσα στο Γενάρη, θέλω να πω το 1984, που παίζει στο θέατρο Βασιλάκου. Είναι μια παράσταση της Κατέρινας Ευαγγελάτου, παίζει ο Αργύριος Πανταζάρας, είχε κερδίσει πέρυσι το Χόρν, η Λένα Δροσάκη, με την οποία είχαμε παίξει μαζί στο ΑΧ, αλλά είναι μια πολύ διαφορετική Λένα. Και είναι ένα κείμενο του George Orwell, το 1984, πάρα πολύ συμβολικό, σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για το μέλλον. Εκείνος το είχε γράψει γύρω στο 30, ήταν σχεδόν αναρχική η σκέψη του για αυτά που θα ερχόντουσαν στο μέλλον και πολλά από αυτά έχουν έρθει. Έχει να κάνει με τον μεγάλο αδερφό που μας παρακολουθεί και ελέγχει τη σκέψη μας και τι επιτρέπεται να λέμε και τι δεν επιτρέπεται. Είναι μια σκληρή παράσταση, αν έχετε ευαισθησία με το αίμα και τη σπλατεριά καλύτερα να μην τη δείτε. Ο Νίκος Κουρίς επίσης παίζει. Ο Πανταζάρας και ο Κουρίς παίζανε και στην προηγούμενη παράσταση της Ευαγγελάτου, στο Φάουστ, αν το είχατε δει, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Αλλά νομίζω ότι είναι πιο καλή στιγμή για τον Νίκο Κουρί η συγκεκριμένη. Καλό, ο Πανταζάρας είναι πάρα πολύ καλός και σε ένα πολύ απαιτητικό ρόλο. Οπότε αυτή είναι η παράσταση στην ίδια. Αγαπημένο φαγητό για το μήνα Γενάρη, θέλω να ανακηρύξω τις σούπες. Έχω περάσει μια δυσκολία με το δόντι μου. Όσοι με ακολουθείτε στα social media το έχετε ψιλοκαταλάβει. Και τώρα που σας μιλάω πριν αυτή τη δυσκολία, αλλά τι να κάνω που μου φτιάχνετε τη διάθεση και μπορώ να τα ξεπερνάω όλα. Οπότε η σούπα ήταν σύμμαχος. Συψούμαχος. Σουψίμαχος. Δεν λειτουργεί αυτό στη Αμερική. Ήταν η σύμμαχός μου γιατί πάρα πολλές μέρες μέσα στο Γενάρη δεν είχα τη δυνατότητα να μασάω. Και τώρα που μπαίνω στο Φεβρουάριο, πάλι δεν θα έχω αυτή τη δυνατότητα για κάποιες μέρες, αλλά οκ, βάβο.
Βάβο. Και έχω φάει και κάτι πολύ ωραίο σκολοκυθόσουπες και κάτι πάρα πολύ ωραίο που έχουν μέσα και λίγο τζίντζερ και πατατόσουπα και μανιταρόσουπα και σούπες με τα μάτια σας. Δεν τις έφτιαχνα εγώ. Τις έβρισκα. Σούπες, 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 θα φάμε σούπες. Λοιπόν, αγαπημένη μου YouTuber, θα πω την Lydia Liz Milen, whatever, προφανώς σας έχω το link από κάτω για να την εντοπίσετε. Είναι μια Βρετανίδα, την οποία ανακάλυψα πολύ πρόσφατα. Είναι από αυτές που έχουν αυτά τα πολύ άσπρα σπίτια και τα πολύ άσπρα δόντια, που είναι σαν τέλειο background για το Instagram ούτως ή άλλως. Η ζωή τους ολόκληρη υπάρχει και μια τελειότητα. Ωστόσο, σε αυτή την τελειότητα υπάρχει αρκετή φυσικότητα και πολύ γλυκύτητα από τη μεριά της. Κάνει μεγάλα βίντεο, κάνει διάφορα vlogs. Τώρα της έκανε πρόταση γάμου το αγόρι της. Κάνει αρκετά haul και μιλάει και για τη ζωή της. Αλλά είναι γλυκύτατη. Είναι κάπως ηρεμιστική. Σε όλα της, ακόμα και σε αυτά που είναι λίγο πιο. Είναι πολύ γλυκιά. Αγαπημένο τραγούδι για το μήνα Γενάρη είναι κάπου ανάμεσα στον The Weeknd και το Starboy που ξεκίνησε να μου αρέσει πολύ από το Δεκέμβρη και στο City of Lights που προέρχεται από το soundtrack της ταινίας La La Land για πολύ διαφορετικούς λόγους, η ταινία είναι πάρα πολύ sexy. Starboy. Έτσι έχει ένα sexiness από μέσα, κάτι γίνεται, θέλεις να το χορέψεις και να... I'm trying to put you in the worst mood, P1 cleaner than your church shoes, Και το άλλο θέλεις να πάρεις το αγόρι από το χέρι και να πηγαίνετε Καταλαβαίνεις. Και το μεταξύ, επειδή δεν έχει ιδιαίτερες φωνητικές απαιτήσεις, το τραγουδάς και πολύ ωραία καπέλα στο αυτοκίνητο, κάνει φοβερή ερμηνεία και έτσι περνάνε τέλεια όλα. Η ζωή περνάει φανταστικά. Και τώρα πάμε πολύ γρήγορα να σας δείξω τα προϊόντα που αγάπησα μέσα στον μήνα Γενάρη και που τα τέλειωσα κιόλας. Και να σας πω την αλήθεια, σκεφτόμουν αρκετό διάστημα να σας τα δείξω αυτά τα δύο, αλλά ήθελα πρώτα να τελειώσουν, να είναι τελειωμένα για να σας μιλήσω για αυτά. Είναι οι καινούργιες μου ανακαλύψεις από την Natura Siberica. Το ξέρετε τώρα, κοίτα. Okay, καταλαβαίνω, αν θέλετε μπορείτε να το κλείσετε τώρα αυτό το βίντεο γιατί θα μιλήσω για προϊόντα και είναι προϊόντα που τα έχω στο online store που έχουμε με την αδερφή μου στο buyaboo.gr και μπορεί να νομίζετε ότι είναι τώρα διαφήμιση επί τούτου. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι προϊόντα που πραγματικά χρησιμοποίησα και πραγματικά μου άρεσαν πολύ, τι να κάνω, έχω μια πρόσβαση πιο εύκολη στα πράγματα που έχουμε στο site και μπορώ να τα δοκιμάζω καλύτερα και θέλω να τα δοκιμάζω όσο μπορώ περισσότερο τα προϊόντα που έχουμε εκεί, γιατί δεν θέλω να σας φέρνω πράγματα που δεν μου αρέσουν και δεν θα δοκίμαζα προσωπικά. Σε κάθε περίπτωση, θα θυμάμαι τον χειμώνα του 2016 με αυτές τις δύο διαφορετικές μυρωδιές. Αυτό εδώ είναι από την κατηγορία Organic Shop, είναι Body Sculpting, λέγεται Greek Thalasso, Modeling Body Wash Paste. Αυτό δηλαδή είναι μία πάστα αφρόλουτρου, επειδή το έχω τελειώσει δεν μπορώ να σας δείξω πώς είναι ακριβώς, αλλά είναι παχύρευστο και το βάζεις πάνω στο σφουγγάρι σου ή τέλος πάντων με τα χέρια σου και το παίρνεις σαν να ήταν μάσκα. Φανταστείτε το σαν μάσκα για το πρόσωπο, μόνο από αυτό μόλις το τρίψεις κάνει αφρό. Και έχουν μέσα ελαιόλαδο, natural clay, φυσικό πυλό. Πέρα από το γεγονός ότι είναι πολύ καθαριστική, τα προϊόντα εδώ είναι 99% φυσικά και φυτικά τα προϊόντα από την Natura Siberica, αλλά βοηθάει πάρα πολύ και στην αναδόμηση της επιδερμίδας και στην σύσφυξή της. Γενικά δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το τι αφρόλουτρο χρησιμοποιείς για την ενυδάτωση του δέρματός και για τα συστατικά που θα πάρει, γιατί κατά τη διάρκεια του μπάνιου με το νερό και το ζεστό νερό ανοίγουν οι πόροι και τα προϊόντα μπαίνουν, εισχωρούν τέλος πάντων στους πόρους σου πολύ πιο εύκολα. Δεν είναι ότι δεν είναι σημαντικό ότι θα βάλεις και μετά το μπάνιο σου, αλλά και κατά τη διάρκεια του μπάνιου σου είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι ένα ακόμα από την σειρά Organic Shop, την Body Sculpting, είναι το Organic Damask Rose and Geranium. Είναι το ρόδο από τη Δαμασκό. Και αυτό λοιπόν που είναι η Body Cream Active Modeling Night, που τη βάζεις αμέσως μετά, έχει αρκετά έντονη μυρωδιά λουλουδιών. Δεν είναι ότι μου βγάζει τόσο πολύ αυτό που λέει το τριαντάφυλλο, το rose. Δεν είμαι πολύ καλή και στα λουλούδια για να σας το αναγνωρίσω ακριβώς και ποιο είναι αυτό το συγκεκριμένο, αλλά εμένα δεν μου βγάζει αυτό το τριανταφυλλί που βγάζει με το ροδόνερο, κάτι τέτοιο. Όχι, είναι πιο σπινθυροβόλο.
λουλούδι από το τριαντάφυλλο. Είναι λοιπόν μια κρέμα σώματος νυκτός για ενεργή σμήλευση. Πριν πάτε στο κρεβάτι, απλώστε μια μικρή ποσότητα από την κρέμα σε καθαρό και στεγνό δέρμα με ελαφριές κινήσεις κάνοντας μασάζ μέχρι να απορροφηθεί. Για καλύτερα αποτελέσματα, δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε προβληματικές τώρα, πώς μιλάμε έτσι. Θες μας τους γουφούς, κυλίτσα, τους μυρούς εκεί που μαζεύει έτσι. Εγώ δεν την έβαζα μόνο νύχτα. Την έβαζα όπως ένα καραμπάνιο. Σταμάτα με αυτό το έργο. Αυτό που μου έχει αρέσει, επειδή είμαστε εκεί μέσα στο καταχύμωνο και έχει κάνει και πολύ βαρύ χειμώνα φέτος, είναι το πόσο πολύ ενυδατική είναι, χωρίς να είναι καθόλου κολλώδης, αν με καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ με το που θα κάνω μπάνιο πρέπει να ντυθώ για να φύγω, τις περισσότερες των περιπτώσεων, και δεν αντέχω να αισθάνομαι ότι πάνω στο τζιν μου, στο κολάνι ή οπουδήποτε, υπάρχει και κρέμα και μετά είναι το δέρμα μου. Δεν ξέρω να καταλαβαίνετε, την ώρα που τη βάζεις, ενώ είναι super ενυδατική, δεν είναι καθόλου βαριά. Για μένα είναι η καλύτερη κρέμα σώματος από την σειρά Organic Shop της Natura Siberica που έχουμε στο shop και ήθελα πραγματικά να την τελειώσω για να σας την προτείνω ή να μην σας την προτείνω. Και μόνο έτσι το κάνω. Δηλαδή δεν έχει να κάνει τόσο με το shop όσο με το γεγονός ότι αυτά που φέρνουν τα δοκιμάζω, μου αρέσουν και γι' αυτό σας τα λέω. Ωραία, είχα και δύο προϊοντάκια. Αυτά ήταν τα αγαπημένα μου για το μήνα Γενάρη. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να το κάνετε ένα share ή ένα thumbs up, ή αν δεν είσαστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι μου και θέλετε να ενημερώσετε για το πότε έχετε καινούριο βίντεο. Κάθε Τετάρτη έχετε καινούριο βίντεο, εντάξει. Μπορείτε να κάνετε ένα subscribe και μόλις κάνετε subscribe σε αυτό το κόκκινο κουμπάκι, έχει και ένα καμπανάκι. Πατήστε και το καμπανάκι, δεν είναι τίποτα κακό και τίποτα δεν χρειάζεται από εσάς, κάτι περισσότερο από ένα απλό κλικ. Κάντε το. Αν θέλετε επίσης μπορείτε να με ακολουθήσετε και στα social media μου. Τα αγαπώ τα social media. Instagram lover, Facebook lover, Twitter, Snapchat. Έχω εκεί τα διάφορα. Θα σας αφήσω link και για αυτά από εδώ πέρα κάτω. Να περάσετε πολύ όμορφα ό,τι και να κάνετε. Ιστερόγραφο. Έρχεται πολύ σύντομα ένα αγαπητή μέρη που ετοιμάζω αρκετό καιρό και όταν λέω ετοιμάζω ενώ θέλω να το οργανώσω να είναι ωραίο, δομημένο, σωστά. Να τα πω ωραία τα πράγματα εκεί. Μου το ζητάτε πολύ καιρό, έρχεται, επιστρέφει, αν όχι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, στην αρχή της επόμενης, σας το υπόσχομαι. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Δεν είναι δεδομένο. Σας ευχαριστώ, φιλάκια πολλά. Σαν τριανταφύλλο μέσα στην άφησο μαζί σου αγάπη που όλα τα έζησα. Τις νύχτες μέτρησα, τις ώρες μέτρησα. Λουλουδικό φύλλο, φεγγάρι πλασίλιο, λουλουδικό. Εντάξει. Take your time, make up your mind. Need some space, I hope you miss my face.